Μένουμε κυρίες και κύριοι στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, για να δούμε τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν, να ξεκινήσω λίγο. Είχαμε πολλά στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και αυτό το οποίο έτσι βρέθηκε στο επίκεντρο, και είδαμε και ένα ρεπορτάζ στη συνέχεια. Τι να τον αντιπαράθεση και κόντρα που είχατε με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Κασαπίδη και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτης, όσον αφορά την αγροδιατροφική σύμπραξη. Και σας βλέπω ότι επιμένετε να λέτε ότι αφήσατε ένα ερείπιο, κύριε Κασαπίδη, όσον αφορά την αγροδιατροφική σύμπραξη. Θέλω ένα σχόλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει με την αγροδιατροφική σύμπραξη και γιατί δεν θέλετε να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό όσον αφορά την έκθεση στην Αμερική, κύριε Περιφερειάρχη? Αυτό είναι στρέβλωση της πραγματικότητας, δηλαδή ότι πιθανά εγώ δεν θέλω να προβληθούν τα τοπικά μας προϊόντα. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Εγώ το επιδιώκω και μάλιστα προς όφελός τους. Απλώς αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Η εταιρεία Αγροδιατροφική Σύμπραξη με 20.000 και λιγότερο πλέον στο ταμείο της πρέπει να υλοποιήσει ένα έργο 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και μάλιστα σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι δαπάνες πρέπει να πληρώνονται πρώτα από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και μετά να τις παίρνει από το πρόγραμμα. Δηλαδή θα πρέπει να οι δαπάνες ενός έτους περίπου 700.000 συν κάποιες άλλες δαπάνες που θα χρειαστούν για το επόμενο δίμηνο μέχρι να ετοιμαστεί ο απολογισμός και άλλους 2 μήνες για να πληρωθεί. Άρα, δαπάνες πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να πληρωθούν, να καταβληθούν από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη προκειμένου να πάρει το 80% αυτών. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πώς θα γίνει αυτό πράξη όταν δεν υπάρχουν πόροι και πώς προχωρήσε το πρόγραμμα από την περιφερειακή Ακόμα περιφερειακή δεν είχε προχωρήσει και πώς τότε και ευτυχώς. Δεν υπήρχαν χρήματα. Μιλάμε για μια έκθεση σημαντική από ό,τι έλεγε η Περιφερειακή Αρχή. Αυτή η έκθεση έτσι κι αλλιώς μπορεί να συμβεί και ήδη τις επόμενες ημέρες ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης θα μεταβεί στην Αμερική. Ο κύριος Λιτσαρίδης με ομάδα επιχειρηματιών προκειμένου πραγματικά να προωθήσουμε τα προϊόντα της περιοχής μας και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Το πρόγραμμα της αγροδιατροφικής σύμπραξης απλώς τώρα πάει να ξεκινήσει να υλοποιηθεί. Μέχρι τώρα από τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ αυτά που δαπανήθηκαν ήταν δαπάνες προσωπικού και 6.000 ευρώ για δημιουργία κάποιου λογοτύπου. Επομένως ευτυχώς δεν προχώρησε και σε συνεργασία με το Υπουργείο πρέπει και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης σχεδόν ομόφωνη θα έλεγα, ομόφωνη επί των παρευρισκόμενων αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί με έναν τέτοιο ρεαλιστικό τρόπο. Θα δούμε με τους πόρους που έχουμε πώς θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, τους επιχειρηματίες της περιοχής μας να προβάλλουν τα προϊόντα αυτά για τα οποία πιστεύουμε ότι έχουν και σημαντικό πλεονέκτημα. Ξεκάθαρα, επειδή είστε ένας άνθρωπος γνώσης, όχι μόνο της αυτοδείξης, αξίζει να δοθούν αυτά τα λεφτά? Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να προβάλλονται. Λέω ναι, πρέπει να προβάλλονται οι επιχειρήσεις της περιοχής μας. Τελεία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Με αυτόν τον τρόπο που πήγε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, είναι ασφαλές ότι θα έπρεπε να ξοδευτούν τα λεφτά και να επιστραφούν μετά πίσω σε έναν έλεγχο. Δεν θα μπορούσε, δηλαδή θα ήταν μια στιγμή που το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Και τότε θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω όλα τα λεφτά τα οποία είχαν δαπανηθεί. Είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση και ασφαλώς κρινόμαστε γι' αυτό, είναι αυτονόητο αυτό. Και είπαμε ότι θα ενημερώσουμε για άλλη μια φορά, αυτό ήταν μια προενημέρωση, θα ενημερώσουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς και οι εταίροι αυτής της σύμπραξης ήδη διαμαρτύρονται και λένε ότι εμείς δεν βάζουμε λεφτά, μας λέγανε ότι δεν θα συμμετέχουμε με πόρους. Και τώρα ζητήσαμε. Επομένως, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν αυτή η λύση, είναι η μόνη ρεαλιστική λύση. Ωραία. Τώρα, πάμε στα σχολεία στη Φυλάκων Καστοριάς. Είχατε μια σύσκεψη πάρα πολύ σημαντική. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει θετική εξέλιξη, ότι όντως θα δημιουργηθεί σχολεία στη Φυλάκων στη Νέα Καστοριά? Είχατε μια σύσκεψη τις προηγούμενες μέρες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Μια στα Γρεβενά σχολή και μια γίνει και στην Καστοριά. Ναι, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι δεν αφορά σε ανταγωνιστικές σχολές. Δηλαδή αν γίνει στην Καστοριά δεν κλείνει το Γρεβενό, αυτό να το ξεκαθαρίσετε. Αυτό το ρώτησα στην πρώτη σύσκεψη από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοκοίδη. Είναι μια σχολή η οποία διεκδικείται και από άλλες περιοχές. Μάλιστα. Επομένως εμείς έπρεπε να διεκδικήσουμε και το κάναμε και
με την βουλευτή του νομού, την κυρία Αντωνίου Μαρία, και με τον αντιπεριφερειάρχη και με τον δήμαρχο και με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Καστοριάς. Διεκδικήσαμε και περάσαμε ένα θετικό μήνυμα ότι η περιοχή μας είναι ικανή να προετοιμάσει στο ταχύτερο δυνατό χρόνο τις υποδομές αυτής της σχολής. Άστε. Είμαστε σε μια φάση όπου έχει γίνει η πρώτη ακτινοσκόπηση της κατάστασης, δηλαδή του ιδιοκτησιακού της γης όπου είναι εγκατεστημένο το κτίριο το οποίο θα μετατραπεί σε σχολή, του μεγέθους και της κατάστασης του κτιρίου, των χρήσεων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, των αναγκαίων διαδικασιών που θα πρέπει να γίνουν. Εκκρεμεί τώρα να μας πει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για περίπου για το μέγεθος της σχολής, δηλαδή για πόσους αστιφύλακες μιλούμε, 400, περισσότερους, λιγότερους. Άρα λοιπόν περιμένουμε τη διαβεβαίωση, την έγγραφη, και αυτή η διαβεβαίωση θα τροχοδρομήσει συνολικά αυτήν μας την προσπάθεια. Ένα είναι δεδομένο, ότι επειδή υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από άλλες συνεργασίες, όπως είναι και η Σχολή Αστιφυλάκων στα Γρεβενά, και επίσης αντίστοιχες συνεργασίες με τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή του Αρχηγείου της Περιοριστικής Υπηρεσίας, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στο να συνσχεδιάσουμε μαζί και να προωθήσουμε τις διαδικασίες όλες. Και άμα που δούμε ότι θα λειτουργήσει η σχολή αστιφυλάκων στο Καστόρι, για πόσους αστιφυλακές μιλάμε, κύριε Περιφερειακά? Καταρχήν φαίνεται, μένει να επιβεβαιωθεί ότι μιλούμε για 400 αστιφυλακές. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό, αλλά αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρχει αγωνία στην κοινωνία των Γρεβενών. Καμία εμπλοκή ή μία. Τα Γρεβενά με την Καστοριά. Εσείς διεκδικείτε να έρθουν επιπλέον αστιφύλακες και να λειτουργήσει μια νέα σχολή. Και ήταν αυτό, επαναλαμβάνω, που έθεσα στον Υπουργό λέγοντας ότι στη σύσκεψη ότι εγώ είμαι Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, άρα δεν θα ήθελα να λειτουργεί κάτι ανταγωνιστικά. Μου είπαν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ωραία. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το νερό στην περιοχή Μπουτζακίων εκεί. Τι εξέλιξη είχαμε? Είχατε μια σημαντική παρέμβαση και λύθηκε ένα σημαντικό ζήτημα? Ναι, εκεί, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο σχεδόν τέτοια εποχή πάντα υπάρχουν προβλήματα στην άρδευση κάποιων εκτάσεων που αντλούν νερό από το Σουλού. Και τώρα με την μείωση των δραστηριοτήτων των ΑΕΣ της περιοχής, τα νερά αυτά είναι λιγότερα, αυτό είναι αυτονόητο. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, στέρεψε στην ουσία ο Σουλού. Οι αγρότες στην περιοχή του Μαυροδεντρίου και των Μπουτζακίων γενικότερα, στον Άγιο Δημήτριο κτλ., αδυνατούν να αρδεύσουν τις εκτάσεις τους, τη στιγμή μάλιστα που είναι ανάγκη μεγάλη να γίνει αυτό. Έτσι λοιπόν, από χθες που πληροφορήθηκα το ζήτημα αυτό, και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Βίζας, επίσης, κάναμε τις ενέργειες που χρειάζεται. Μιλήσαμε με όλα τα επίπεδα διοίκησης και εγώ πριν από λίγο της ΔΕΗ και πριν από λίγο σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβολο της ΔΕΗ, τον κύριο Παΐζη. Αποφασίστηκε ότι πράγματι θα συνδράμει η ΔΕΗ στις ανάγκες των αγροτών μας και θα δώσει άμεσα εντολή να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αύξησης της ποσότητας του νερού η οποία εισέρχεται στο Σουλού, προκειμένου μαζί και με μικρά τεχνικά φραγματάκια να μπορέσουν οι αγρότες μας να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους για όσο αυτό χρειαστεί. Άρα, πολύ σημαντικό. Ναι, πολύ σημαντικό, γιατί είναι η μεγαλύτερη ανάγκη τώρα. Πάμε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχαμε την παρέμβαση που έκανε η ομάδα Ορδέα ΣΟΣ, ζητώντας την άμεση υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων για το Βέρμιο, καθώς όπως ανέφερα δεν αρκούν οι προσφυγές και οι αιτήσεις αναστολής, αλλά χρειάζονται οι αγώνες και η κινηματική δράση ταυτόχρονα, ώστε το Βέρμιο να μην αφαιθεί στα χέρια των εταιριών και να είναι τα βουνά ελεύθερα χωρίς φωτοβολταϊκά, αεολικά και ερμογεννήτες. Θέλω να δω να μάθει και ο κόσμος ποιες θα είναι οι δικές σας ενέργειες. Και ακούσαμε χθες και την κυρία Ζεμπιλιάδου να σας ασκεί σκληρή κριτική ότι δεν βγαίνετε στους δρόμους. Θέλετε να πάτε να δείτε αν όντως είναι έτσι όπως λέει ο κύριος Βουνοτρυπίδης και μετά να πάρετε αποφάσεις. Τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Περιφερειάρχη? Έτσι και αλλιώς η κυρία Ζεμπιλιάδου θέλει πάντοτε να αντιμετωπίζει με τον δικό της τρόπο τα ζητήματα, με τον οποίο εγώ διαφωνώ. Για το λόγο αυτό είπα και το ξαναλέω ότι όταν έρχεται ένας συμπολίτης μας εκπροσωπώντας, σύμφωνα με αυτά που είπε ο άνθρωπος, μια ομάδα συμπολιτών μας, εμείς το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποτυπώσουμε την βούλησή μας να είμαστε δίπλα τους. Από την άλλη, δεν μπορούμε, επειδή διατυπώνεται μια άποψη, να την άκρητα να γινόμαστε οπαδοί αυτής της άποψης. Και επειδή πρέπει
να γίνουμε οπαδοί, αλλά και σκληροί οπαδοί, εφόσον διαπιστώσουμε ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά και με μη αδειοδοτημένες διαδικασίες, εφόσον είναι μη αδειοδοτημένες, θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν και εμείς την προσπάθεια η οποία γίνεται από τους συμπολίτες μας. Άρα λοιπόν πρότεινα και έγινε ομόφωνα αποδεκτό ότι θα πρέπει να επισκεφτούμε την περιοχή, μάλιστα. Είπανε, θα το κάνετε το επόμενο διάστημα. Θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Συμφωνήσαμε ομόφωνα, γι' αυτό δεν καταλαβαίνω αυτή τη διαφορετική άποψη, ότι θα πρέπει να επισκεφτούμε την περιοχή, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης που συμμετείχαν στις αδειοδοτικές διαδικασίες. Εγώ ήδη ζήτησα από την υπηρεσία μας, από τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος, να μου προσκομίσει τις διαδικασίες που προηγήθηκαν μέχρι τώρα. Μου προσκόμισε την έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, την έγκριση της τεχνικής μελέτης, την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Ήθελα να δω, παραδείγματος χάρη, τι άποψη είχαν οι διευθύνσεις δασών που προστατεύουν τα δάση, τι άποψη είχε η Κεντρική Μακεδονία, όπως και η Δυτική Μακεδονία, στο προηγούμενο διάστημα, προκειμένου για τα ίδια έργα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω μία σφαιρική άποψη. Θα κανονίσω τις επόμενες ημέρες να γίνει αυτή η επίσκεψη. Θα ζητήσω να μας παρουσιάσουν και από την εταιρεία που φαντάζομαι ότι θα έχουν ένα χώρο εκεί, να μας παρουσιάσουν ή να μας πούν στην Ήπεθρο το πώς αυτοί βλέπουν την ανάπτυξη της περιοχής και πώς αυτοί ενεργούν, κατά το δοκούν με βάση κάποιες εγκριτικές διαδικασίες. Θα τους πούμε εμείς τη γνώμη μας για αυτά που βλέπουμε και θα αποφασίσουμε πραγματικά το τι πρέπει να κάνουμε. Σας τρομάζει η άναρχη ανάπτυξη στον ΑΠΕ, κύριε Περιφερειάρχα? Μα ασφαλώς. Δηλαδή μπορεί σε κάποια να συμφωνείτε και εσείς και συνολικά όταν υπάρχουν και ανταποδοτικά. Υπάρχει όμως μια άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Πολύ μεγάλη. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Μεγάλη ανάπτυξη. Πολλές φορές γίνεται και άναρχη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς, επαναλαμβάνω, πρέπει να γνωρίζουμε κάθε τι επιτόπου του τι συμβαίνει για να έχουμε σφαιρική αντίληψη. Να δούμε, επαναλαμβάνω, τι είπαν οι υπηρεσίες μέχρι τώρα. Δηλαδή είχαμε αρνητικές απόψεις των δασαρχείων, αρνητικές απόψεις άλλων υπηρεσιών που είναι κρίσιμες για το περιβάλλον και μετά θα αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με τις ηλιοθερμάσεις. Υπάρχει τεράστια αγωνία στους τρεις δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στην Εορδαία και στο Αμύριο. Τι γίνεται τελικά, κύριε Περιφερειάρχα? Είστε και εσείς από κοντά στο θέμα αυτό. Ναι, θα δούμε να υπογράφουμε τη ΔΕΗ. Θα επιμένει η ΔΕΗ σε αυτά τα οποία θέλει, ζητώντας τα χρήματα από τους δήμους? Εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των τηλεθερμάσεων? Ο κόσμος μας ακούει. Φοβάται ότι μήπως από το χειμώνα δεν υπάρχει τηλεθέρμανση. Τι γίνεται, ποιες είναι οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά και τη δική σας και των δημάρχων? Καταρχήν, εγώ ευχαριστώ τους κυρίους δημάρχους, τους φορείς των φορέων διαχείρισης τηλεθέρμανσης και τους διευθυντές για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην κρίση και στο πρόσωπό μου, έτσι ώστε από κοινού να διεκδικήσουμε την επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν. Μετά και την τελευταία συνάντηση που έγινε, έχω εγώ την άποψη ότι πάμε πολύ καλά. Είναι θετικές οι προοπτικές, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Για πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε από κοινού και τα χρηματοδοτικά ελλείμματα και τα θέματα της σύνδεσης των τηλεθερμάσεων. Στο επόμενο διάστημα ευελπιστώ ότι θα βγει άσπρος καπνός για το θέμα αυτό και κυρίως με βάση τις τοποθετήσεις και των δημάρχων και εμού, αλλά και των εκπροσώπων της κυβέρνησης και της ΔΕΗ, φαίνεται ότι η τηλεθέρμανση, μέχρι να ολοκληρωθεί η βιώσιμη λύση επί της οποίας αρχικά όλοι συμφωνούμε, δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία και στη θέρμανση των συμπολιτών. Ωραία, το διαβεβαιώνετε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στον κάθετο άξονα από το Λαμαΐδα Φλόρων. Ανακοινώσατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι έχουμε αλλαγή όδευσης του λεγόμενου κομματιού. Τι είναι αυτό που αλλάζει, ειδικά εκεί στο κομμάτι ξινό νερό Αμοχώρη? Αναφερθήκατε αναλυτικά και αν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα βλέπουμε ότι αποφασίσατε μια σύσκεψη αλλαγή. Υπάρχει θετική εξέλιξη να προχωρήσει αυτό το έργο, κύριε Περιφερειάρχα? Η αλλαγή πώς προέκυψε? Προέκυψε όταν στη συνάντηση που κάναμε με τους εκπροσώπους της Εγνατίας Οδού ΑΕ, παρουσία και του Διευθύνοντα Συμβούλου στα γραφεία της Περιφέρειας, παρουσία το Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας που του αφορά. Κύριο Τάσκα. Κύριο Τάσκα. Των δημάρχων Αμυνταίου και
Φλόρινας, του κυρίου Γιαννάκη, των του κυρίου, διευθυντών τεχνικών υπηρεσιών της έδρας και της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, παρουσία του βουλευτή, στην αρχή δεν ήταν ο βουλευτής, παρουσία λοιπόν και διαφόρων άλλων εκπροσώπων, κάναμε μία ακτινοσκόπηση της διαδρομής από Πτολεμαΐδα μέχρι Φλόρινα. Μάλιστα. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι και μετά από πίεσή μας ότι μέχρι το τέλος του έτους φαίνεται ότι θα έχουμε έτοιμες τις μελέτες Πτολεμαΐδα ξινό νερό. Οι μελέτες από το ξινό νερό μέχρι τον κόμβο του Αμοχωρίου είναι σε εξέλιξη με γοργούς ρυθμούς. Έπρεπε να τελειώσουν το 22, δεν τελείωσαν ούτε το 23 και ευελπιστούμε να τελειώσουν το 24. Και ενώ ο δρόμος Αμοχώρη-Φλόρινα είναι σε μία φάση που εκεί ευελπιστούμε μετά πάλι από πιέσεις μας και από συντονισμό να έχουμε τις μελέτες τέλος του έτους. Όμως εκεί διαπιστώθηκε για πρώτη φορά ότι υπάρχει μία διαφορετική προσέγγιση στο μεσαίο κομμάτι, δηλαδή από ξινό νερό μέχρι Αμοχώρη. Η επιλογή που υπάρχει είναι, παρά τις αρνητικές διαφορετικές απόψεις της Εγνατία ΑΕ που έχει τεράστια εμπειρία, η όδευση περνούσε από το δάσος του Φλάμπουρου και κατέληγε στο Αμοχώρη. Το πρόβλημα εκεί ήταν τότε, και φαντάζομαι αυτή ήταν η αιτία που οδηγήθηκαν σε αυτή την επιλογή, ότι δεν είχε πάρθει ακόμα η απόφαση ότι θα σταματήσουν τα ορυχεία. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι υπάρχει και μία εναλλακτική λύση. Δεσμευτήκαμε να τεκμηριώσουμε αυτή την εναλλακτική λύση και να κάνουμε μία νέα συνάντηση, παρουσία και του βουλευτή Φλόρινας. Έγινε αυτή η νέα συνάντηση, παρουσία και του βουλευτή Φλόρινας, του κυρίου Παπασωτηρίου του Σταύρου, και όλοι μαζί ομόφωνα συμφωνήσαμε, και οι τεχνικές υπηρεσίες και οι πολιτικές εκπροσωπήσεις, ότι πράγματι δεν μπορούμε να επιμένουμε για τον σχεδιασμό μελετών ενός έργου το οποίο θα έχει τριπλάσιο κόστος από το έργο από την χαμηλή του όδευση, ένα έργο το οποίο θέλει περισσότερα τεχνικά, που περνάει και διασχίζει, γιατί λέμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Νωρίτερα λέγαμε αυτά για τα αιωλικά και κατά καιρούς για τα φωτοβολταϊκά. Περνάει και διασχίζει το δάσος του Φλάμπουρου, που είναι ένα πολύ έτσι, ενεργό δάσος, όπως γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν συμφωνήσαμε όλοι μαζί ότι για αυτούς τους λόγους θα πρέπει και για πολλούς άλλους, όπως ακόμα και η συντήρηση της παιδινής διαδρομής θα έχει λιγότερα κόστη στο μέλλον, εφόσον χιονίσει, ομίχλες και ούτω καθεξής, ότι η καλύτερη επιλογή τελικά είναι η άλλη, η εναλλακτική λύση. Επομένως, θα είπαμε καταρχήν ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε την Εγνατία ΑΕ, προκειμένου να σταματήσει τις μελέτες, να επανεκτιμήσει τις μελέτες για τη χαμηλή όδευση, έτσι ώστε και πόρους να βρούμε για το κομμάτι Πτολεμαΐδα ξινό νερό, που ο Πρωθυπουργός είπε στη Φλόρινα πρόσφατα ότι δεσμεύεται ότι θα βρεθούν πόροι για το έργο μέχρι τη Φλόρινα. Δεν μπορούμε να τους βρούμε. Είναι στοίχημα της κυβέρνησης και αυτό και δικό σας. Βεβαίως, πάρα πολύ. Βεβαίως. Άρα θα έχουμε δυνατότητα να εκτελούμε έργα. Έτσι κι αλλιώς μελετώνται χωριστά. Σωστά. Άρα θα κατασκευαστούν χωριστά και για το κομμάτι αυτό, αλλά και για το κομμάτι Αμοχώρη Φλόρινα. Άρα και μελετητικά είναι πιο γρήγορη η μελέτη αυτού του δρόμου, του εναλλακτικού δρόμου. Μάλιστα. Και επομένως η εισήγησή μας και η εισήγησή μου είναι αυτή, προκειμένου να προχωρήσουμε με μια διαφορετική στρατηγική. Οι διαφορετικές απόψεις, όταν οι ίδιοι επικαλούνται αυτά που θέλουν οι πολίτες και αυτά που τελικά λένε και οι τεχνικές υπηρεσίες, νομίζω ότι είναι εκ του περισσού. Θετική εξέλιξη, βελτίωση οδοπίας και Κέλης Αγίου Αθανασίου, σύσκεψη. Μα και εκεί κάναμε μια συνάντηση, γιατί μέχρι τώρα, όταν εγώ ζήτησα να ενημερωθώ για αυτό το έργο. Το είχε παρουσιάσει ο κ. Στάσκας όταν ήταν πρόεδρος κοινότητας Κέλης στην προηγούμενη θητεία με δήμαρχο του Γυνάθιμου Μπιτάκη σε αυτό το θέμα. Ασφαλώς. Ναι. Αυτό το έργο, με βάση το τεχνικό δελτίο και την απόφαση ένταξης, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο, επαναλαμβάνω, 29 Ιουνίου του 24. Μάλιστα. Τώρα, σε μερικές μέρες. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Ενώνει τον Άγιο Αθανάσιο με την Κέλη. Αυτό λοιπόν το έργο δεν έχει καν ξεκινήσει. Οι μελέτες ήταν σε μια κατάσταση όπου δεν είχαμε μελέτες. Δηλαδή υπήρχαν μελέτες που δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν, γιατί κατά τη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης οι υπηρεσίες είπαν, και αφού δεχόμαστε την άποψη των υπηρεσιών πρέπει να τα δεχόμαστε όλα, οι υπηρεσίες λοιπόν είπαν ότι
αυτές οι διαστάσεις αυτού του δρόμου δεν μπορούν να διασχίσουν την περιοχή για την οποία είχαν σχεδιαστεί και θα πρέπει να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο. Συμφωνήσαμε λοιπόν επί του εναλλακτικού αυτού τρόπου. Οι μελέτες που ήδη είχαν γίνει θα τροποποιηθούν και θα ζητήσουμε μία παράταση. Ήδη τη ζήτησα από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, να παραταθεί η ισχύ της απόφασης ένταξης. Το συζητήσαμε και με τις υπηρεσίες επίσης, προκειμένου να μελετηθεί. Στο επόμενο διάστημα θα ξέρουμε τον προϋπολογισμό των μελετών. Οριστικοποιούνται οι μελέτες. Τροποποιούμε το έργο, γιατί τα 6,3 εκατομμύρια ευρώ είχαν ενταχθεί χωρίς να υπάρχουν μελέτες ακόμα. Μάλιστα. Μπορεί να οδηγηθούμε σε διαφορετικό προϋπολογισμό. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Πάμε λίγο στις γέφυρες. Τι γίνεται με τη γέφυρα Σερβίων? Και είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες ξεκίνησαν και οι παρεμβάσεις στη γέφυρα στο Βενέτικο, στα Γρεβενά. Με τη γέφυρα Σερβίων τι εξελίξεις έχουμε? Με τη γέφυρα των Σερβίων, όπως ξέρετε, έγινε η τελευταία εργολαβία. Είμαστε τώρα σε μια φάση όπου προκηρύξαμε τη μελέτη, όπου ο μελετητής που θα ανακηρυχθεί θα εξετάσει τη γέφυρα στο σύνολό της. Πιθανόν, και θα κάνει και μετρήσεις, πιθανόν να οδηγηθούμε σε μια πρόταση που λέει ότι πρέπει να γίνουν κάποια τεχνικά έργα, τα οποία τεχνικά έργα πιθανά, επαναλαμβάνω και προσέχω τις εκφράσεις μου, θα οδηγήσουν στην ανάγκη να κλείσει ή να μονοδρομηθεί σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η μεγάλη γέφυρα. Επειδή υπάρχει εναλλακτική όμως, γιατί πολλοί μου λένε προχθές κάπου που ήμουν έξω, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, τι γίνεται με το κομμάτι στην Κεσαριά εκείνο εκεί πέρα? Θα υπάρχει παρέμβαση από την περιφέρεια? Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα σας πω και γι' αυτό. Ναι. Επειδή λοιπόν πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά, γιατί έτσι πρέπει να σχεδιάζουμε. Σωστό. Τι κάναμε? Ήδη, και το είπα και στον Πρωθυπουργό όταν ήμασταν επάνω στη γέφυρα, ήδη είχαμε ζητήσει ένα ποσό περίπου 15 εκατομμύρια, μία αρχική προεκτίμηση, από το αρμόδιο Υπουργείο των Υποδομών και Μεταφορών, έτσι ώστε στην πιθανή περίπτωση να γίνουν εργασίες που οδηγήσουν ή όχι στο κλείσιμο της γέφυρας, να έχουμε τους πόρους να γίνουν οι εργασίες το ταχύτερο δυνατό. Μάλιστα. Ταυτόχρονα, επειδή στην πιθανότητα να κλείσει η γέφυρα ήδη ετοιμαζόμαστε και βελτιώνουμε τις εναλλακτικές οδούς. Για να μην υπάρχει τεράστια. Για να μην υπάρξει. Ταλαιπωρεί τον κόσμο. Αυτό ακριβώς, να μην υπάρχει πρώτον επιβάρηση των συμπολιτών μας. Ναι. Και δεύτερον, να μην υπάρξει επιβάρηση του αστικού περιβάλλοντος κάποιων οικισμών. Σχεδιάζουμε ήδη, είμαστε σε φάση μελετών του δρόμου στη διασταύρωση στη μικρή νησίδα της Καριδίτσας. Να φύγουμε και να βγούμε προς το αεροδρόμιο. Και τα αντίστοιχα να φύγουμε από την αριστερή μεριά και να πάμε προς τη Λευκόβρηση. Ταυτόχρονα πιέζω και είναι αυτές τις ημέρες, μάλλον θα εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η μελέτη του δρόμου κήπος γέφυρα Ρημνίου. Μάλιστα, ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό το εντάξαμε με γρήγορες αποφάσεις, ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μάλιστα. Εντάξαμε ως δικαιούχο την Εγνατία ΑΕ. Και εφόσον εγκριθεί από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, θα δημοπρατηθεί το ταχύτερο δυνατό. Έτσι ώστε, όταν οι μελέτες, έστω ότι θα έχουμε μελετητή τους επόμενους 7 μήνες για τη μεγάλη γέφυρα, οι μελέτες θα χρειαστούν περίπου 15 μήνες. 15 μήνες. Όταν τελειώσουν οι μελέτες και εφόσον μας βγάλουν πρόβλημα στη γέφυρα, ευελπιστούμε ότι θα πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε και τον κόμβο κήπος Ρήμνιο και τις άλλες οδικές διεξόδους, όπως σας είπα νωρίτερα. Ναι, για να μην υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, και αυτό Μάλιστα. είναι πολύ σημαντικό, ζήτησα σε συνεννόηση μαζί του από τον κύριο Τριαντόπουλο, κατά την επίσκεψή του εδώ, να γίνει μία μελέτη και σε συνεννόηση μαζί του από το ΚΕΜΕ, το Κέντρο Μελετών, έναν εθνικό φορέα, να μας πει ότι στην περίπτωση που κλείσει η γέφυρα, όπως έκλεισε για 3 μήνες το προηγούμενο διάστημα, ποια είναι η περίμετρος όλων αυτών που επηρεάζονται από το κλείσιμο της γέφυρας και ποιοι είναι οι επαγγελματίες και οι πολίτες που επηρεάζονται. Και να θα προεκτιμηθεί, αφού βέβαια γίνουν και συνεργασίες με το επιμελητήριο, με τους φορείς, θα προεκτιμηθεί από ανεξάρτητο μελετητή ένα κέντρο έρευνας όπως είναι το ΚΕΜΕ, η επιβάρηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, προκειμένου να δούμε τη δυνατότητα, να διερευνήσουμε τη δυνατότητα αποζημίωσης αυτών για την επιβάρηση την οποία υφίστανται. Την προηγούμενη φορά αποζημιώθηκαν? Γιατί υπήρχε κάποια δέσμευση όχι, από την προηγούμενη περιφερειακή και τον κύριο Κασαπίδη, αποζημιωθούν νομίζω. Δεν αποζημιώθηκαν κανένας, και δεν έγινε κάτι γι' αυτό.
Όμως εμείς ήδη στο πακέτο που ζητήσαμε είναι να αποζημιωθούν και τα, οι συμπολίτες για τους τρεις μήνες τους προηγούμενους. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Σύρακα Κλεισούρας, υπάρχει κάποιο θέμα? Έχει σταματήσει γιατί στο έργο και σας είδα. Είδατε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Κασαπίδη εκεί πέρα όσον αφορά το θέμα με τη σύρακα της Κλεισούρας. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε να σας πω. Αυτό που είπα ήταν το εξής. Ότι η σύρακα Κλεισούρας ασφαλώς στα προηγούμενα χρόνια ήταν μια επιλογή. Ήταν μια επιλογή. Δεν το θέλαν όλοι. Στις επιλογές. Να θυμίσω πρώην είχε... ο κύριος Καρυπίδης δεν το είχε ως προγραμματισμό. Η πρώτη επιλογή, η πρώτη επιλογή ήταν και εξακολουθεί να είναι το κομμάτι Πτολεμαϊδα σύνορα. Μάλιστα. Δηλαδή Πτολεμαϊδα, Μοχώρη, Νίκη. Ναι, και Φλόρινα. Τα πέντε και, για ποιον λόγο ήταν η πρώτη επιλογή? Για τον λόγο το ότι ήδη είχαν ξεκινήσει μελέτες από την Εγνατία ΑΕ, η οποία να πω και συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι πράγματι υπήρξαν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Τις οποίες εγώ πλέον δεν θα δεχθώ από την Εγνατία ΑΕ και γι' αυτό είπα ότι οι μελέτες πρέπει να τελειώνουν το αργότερο μέχρι τέλος του έτους. Έτσι λοιπόν, το έργο της Σύραγγας ήταν μια εναλλακτική πρόταση, γιατί δεδομένου ότι δεν υπήρχε ετοιμότητα για το άλλο κομμάτι και για κανένα άλλο, η περιφέρεια στα έργα της οδοποίησης είχε κάποιους πόρους και ήταν μια καλή ευκαιρία να ενεργοποιηθεί το έργο αυτό για να έχουμε απορρόφηση πόρων. Αυτό ήταν. Θα ξεπεράσει τον προϋπολογισμό αυτό τώρα, το έργο. Ακούγαμε τον κύριο Σαββόπουλο να λέει ότι περισσότερα χρήματα θα ξεπεράσει τον προϋπολογισμό. Ήδη έχω ζητήσει και έχει εκδοθεί το ΦΕΚ ένα όριο υπερδέσμευσης 162%. Ασφαλώς λοιπόν θα ξεπεράσει. Και στο πλαίσιο αυτό ευελπιστώ ότι θα υπάρχουν και αντίστοιχοι πόροι. Μάλιστα. Ήδη μετά από πολλές έτσι επίμονες ενέργειες πιέζουμε τώρα και την Εγνατία να κάνει την τελευταία πιστοποίηση, να εγκρίνει τον ανακεφαλαιωτικό, να μπορούν να πληρωθούν και να μπορούν να πληρωθούν και οι επαγγελματίες που στηρίζουν και όσοι υπεργολάβοι ή εργαζόμενοι το έργο αυτό, το οποίο σημειωτόν έχει προχωρήσει περίπου από τη μεριά της Καστοριάς περίπου 670 μέτρα και λιγότερα βέβαια από την περιοχή του νομού Κοζάνης ή Φλόρινας αντίστοιχα. Τώρα πάμε στην αγροτική οδοποιία. Υπήρξε θετική ανταπόκριση για την αγροτική οδοποιία και τον εξηλεκτρισμό. Θα το συνεχίσετε? Ήδη προχωράνε. Έχετε υπογράψατε κάποια σύμβαση στην Καστοριά τις προηγούμενες μέρες? Θα συνεχιστεί αυτό το έργο, κύριε Περιφερειάρχα? Ασφαλώς θα συνεχιστεί. Και μάλιστα γι' αυτόν τον λόγο είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι κανείς δεν μπορεί να πάρει εργολαβία την υπεράσπιση των συμφερόντων των αγροτών μας. Αυτό αφήστε στιγμή στον κύριο Κασαπή. Κανείς. Ναι. Δεν μπορεί. Ούτε κι εγώ. Άρα λοιπόν, επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε ό,τι ξεκίνησε. Θα πρέπει να το κάνουμε πιο συστηματικά και πιο ρεαλιστικά. Εγώ, ας πούμε, επισκέπτομαι στάβλο ακολουθώντας την οδοποιία που ήταν κλειστός και δεν είναι ο μόνος. Άρα πρέπει να δούμε. Έγινε μια θετική προσπάθεια, οι οδοποιίες οι αγροτικές γίνονται και παλαιότερα. Το ξέρετε άλλωστε αυτό. Έγινε μια λοιπόν προσπάθεια η οποία κινδυνεύει να αδικηθεί. Πρέπει να εξορθολογικοποιήσουμε. Το πρώτο μέλημα θα είναι να δω τι λεφτά μπορούμε να πάρουμε ως περιφέρεια από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ή ΚΑΠ, όπως λέγεται τώρα. Αφού προεκτιμήσουμε τι πόρους μπορούμε να πάρουμε από εκεί, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με άλλους πόρους. Πάντως, οι πόροι που επενδύονται στην αγροτική οδοποιία είναι από τους πόρους που έχει περιφέρεια για να κάνει και όλα τα άλλα έργα. Επομένως, δεν είναι πρόσθετοι πόροι που παίρνει η περιφέρειά μας, όπως και οι πόροι που εντάσσονται σε αυτό το γνωστό πρόγραμμα εκκλησιών. Και δεν είναι μόνο αυτές οι εκκλησίες, υπάρχουν αιτήματα συνεχώς από ενορίες, από εκκλησίες, από τους επισκόπους που ζητούν να γίνουν κάποια έργα. Και εκεί οι πόροι είναι από τους πόρους που είχαμε στη Δυτική Μακεδονία. Από τα 105 εκατομμύρια της Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες ανάγκες που έχει η περιοχή μας. Και τα λεφτά που έχουμε, 10 εκατομμύρια περίπου, κάθε χρόνο σε ρευστό να πληρώνουμε, δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή να πληρώσουμε και τις αγροτικές οδοποιίες και τα άλλα έργα και είμαστε σε επαφή με τους αναδόχους. Ήδη εκτιμήθηκε η προσπάθειά μας από ανάδοχο που έχει σημαντικά έργα στην Καστοριά και θα προχωρήσουμε να κάνουμε το ίδιο. Τώρα, πάνω στους αναργύρους, εκεί προχώρησε η απαλωτρίωση. Έχουν πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών τα χρήματα. Τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί έχω ακούσει από πολλούς κατοίκους να λέμε: θα πήραμε τα χρήματά μας κλπ. Αλλά θα μείνουμε εδώ.
Τι μέλη γενέστε. Έτσι Εντάξτε. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να μείνουν εκεί πέρα. Πρέπει να προχωρήσει με την κατάσταση στην περιοχή Κουρή της Πτολεμαϊδας. Γιατί εντάξει, τον ακούμε όταν σε μια περιοχή όπως είναι η Ανάργη είναι επικίνδυνη. Το είχε πει ο κύριος Λέκας και ότι προχώρησε η απαλωτρίωση γιατί υπάρχει κίνδυνος στο χωριό. Να ακούσουν και κάτι και τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Και ποιος θα πάρει την απόφαση να τους πει ότι δεν συνεχίζεται να μένετε εκεί πέρα. Ο Αμανατίδης, ο Λιάσης, ο Παπασωτηρίου, ο Τσισμαλίδης, ποιος παίρνει την απόφαση. Τι θα γίνει η επόμενη μέρα για αυτούς τους κατοίκους που συνεχίζουν να ζουν εκεί, κύριε Περιφερειά. Ναι, κοιτάξτε. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Όπως ξέρετε, έγινε η αναγκαστική απαλωτηρίωση του οικισμού. Ναι. Γιατί στην Πεντακόμη είναι... έχουν πάρει τα χρήματα τους οι άνθρωποι, αλλά μένουν ακόμη εκεί κάποιοι. Η αναγκαστική απαλωτηρίωση έγινε με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου. Και της περιφέρειας. Ναι, χρήματα στον προπολογισμό της περιφέρειας. Του ελληνικού δημοσίου που συμφωνήσαμε τότε, πριν 7 χρόνια, 8 χρόνια, που συμφωνήσαμε ότι θα έπρεπε να δοθούν στην περιφέρεια για να κάνει τις διαδικασίες απαλωτηρίωσης στην περιφέρεια, γρήγορος. Γιατί το Υπουργείο τότε, η ΠΕΝ, δεν είχε κάνει άλλη αντίστοιχη αναγκαστική απαλωτηρίωση. Και έπρεπε να εμείς που μας νοιάζει Είχατε η περιοχή μας, να τις έτσι μάλιστα. Λοιπόν μεταφέρθηκαν οι πόροι για να πληρωθούν, εθνικοί πόροι, για να πληρωθούν μέσω της περιφέρειας. Και αυτό έγινε. Τώρα, η αναγκαστική απαλωτρίωση, δεδομένου ότι κατατέθηκαν τα λεφτά στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, έχει συντελεστεί. Επομένως, η γη αυτή δεν ανήκει στους κατοίκους, τα κτίρια δεν ανήκουν στους κατοίκους, ανήκουν σε αυτόν που κατέβαλε τα ποσά της αναγκαστικής απαλωτρίωσης. Δηλαδή, και αυτά έγιναν με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου. Συνεχίζοντας να πω ότι την περίοδο αυτή έχουμε τρία πράγματα παράλληλα που γίνονται. Πρώτον, δεν είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας το πρακτικό του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, γιατί λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας τραβηγμένα, ναι θα σας έλεγα, ότι δεν υπάρχει ένας υπερκείμενος σχεδιασμός που να προβλέπει ότι στο σημείο αυτό θα γίνει μετεγκατάσταση. Και δεν μπορούσε να υπάρχει υπερκείμενος σχεδιασμός, καθώς όταν ο υπερκείμενος σχεδιασμός που είναι το χωροταξικό της περιφέρειας ισχύει από το 2003. Μάλιστα. Επομένως τότε δεν ήταν γνωστό αν θα γίνουν μετεγκαταστάσεις και πού θα πάνε. Σωστά. Για να γιατρέψουμε αυτήν, γιατί το ίδιο ισχύει και για τη Μαυροπηγή. Γι' αυτό και εκεί επεστράφει το πρακτικό. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε στο νέο χωροταξικό πλαίσιο της περιφέρειας που θα υπογραφεί εντός των ημερών, θα προβλέπονται αυτές οι θέσεις, αυτό γνωρίζω, με επιβεβαίωσαν ότι έχουν συμπεριληφθεί, θα προβλέπονται αυτές οι θέσεις και άρα όταν πάει ξανά ο φάκελος στο ΣΤΕ θα υπάρχει ήδη ο υπερκείμενος σχεδιασμός που θα είναι το χωροταξικό της περιφέρειας. Θα εγκριθούν λοιπόν και μετά το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση των έργων. Τα έργα αυτά τα οποία απαιτούνται είναι σημαντικού προϋπολογισμού. Πού μπορούμε να βρούμε πόρους? Φαίνεται ότι στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας δεν υπάρχουν οι πόροι. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει δεσμεύσει τους πόρους του. Το Ταμείο, ποιοι πόροι μας μένουν? Μας μένουν οι πόροι από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, οι πόροι των αποζημιώσεων που πήρε ο Δήμος από τις δημοτικές εκτάσεις και ασφαλώς οι πόροι που μπορούμε να εξοικονομήσουμε από τον πυλώνα 3, δηλαδή ένα πρόγραμμα δανειοδότησης του ελληνικού δημοσίου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Μεγάλο δρόμο δηλαδή. Έχουμε. Μεγάλος δρόμος ασφαλώς. Άρα δεν μελετητικά, μελετητικά. Όχι, έχετε δίκιο, δεν τους ανήκει, αλλά ποιος μπορεί να αποφασίσει να πει τους κατοίκους ότι δεν μπορεί να μένετε εκεί πέρα. Όχι τώρα, στο επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε. Μπορεί κάποιος να πάει να τους διώξει, παράδειγμα, να τους πει δεν θα μένετε εδώ, να τους γκρεμίσει τα σπίτια, να τους απαγορεύσει. Τώρα, κατανοώντας το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι, η ΔΕΗ κατέβαλε αρκετούς μήνες τις αποζημιώσεις των ενοικίων. Ναι. Ταυτόχρονα υπάρχει μία συγκατάβαση από τον ιδιοκτήτη πλέον της γης, ότι οι άνθρωποι εντάξει έχουν τα χωράφια τους, καλύπτουν κάποιες τους ανάγκες. Υπάρχει δηλαδή μία έτσι, θα έλεγα, αποδοχή αυτής της κατάστασης και εύχομαι να μην συμβεί, να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα εξαιτίας του γεγονότος που ήταν η αιτία να απαλωτρηθεί ο οικισμός, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μάλιστα. Και να πούμε ότι προχθές υπήρχε δικαστήριο, τα στελέχη της ΔΕΗ αρθώθηκαν στο αφετείο όσον αφορά την κατολίσθηση του ορυχείου Αμιντέου, βγήκε χθες η απόφαση. Τώρα, πρώτο εξάμεινο διοίκησης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως νέος περιφερειάρχης. Ικανοποιημένος, βρήκατε τον βηματισμό σας, κύριε Περιφερειάρχα, να προχωρήσουν σημαντικά έργα και δράσεις. Είχατε
Σας άσκησε σκληρή αντιπολίτευση χθες η κυρία Ζεμπιλάτου σε μια συνέντευξη εδώ και θα προχωρήσω στη συνέχεια να μου απαντήσετε τι είπε η κυρία Ζεμπιλάτου. Θα σας το διαβάσω σε λίγο, αλλά το πρώτο, ναι, θα σας διαβάσω λίγο τι ακριβώς είπε. Πρώτο εξάμηνο θέλω να μου απαντήσετε. Ικανοποιημένος από τα έργα της δράσης που προχωράνε από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, πολύ ικανοποιημένος. Γιατί δουλεύουμε πολύπλευρα. Καταρχήν, ήδη έχουμε σαρώσει όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να δούμε τις ανάγκες οι οποίες εκφράστηκαν από τους Δήμους, από τους Αντιπεριφερειάρχες, από εκπροσωπήσεις συλλογικές. Γνωρίζουμε λοιπόν ποιοι είμαστε, πού πρέπει να πάμε την περιοχή μας. Είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένος γιατί πλέον όλοι αυτοί που λέμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα, αυτοί που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή μας, ανθρώπους που δεν τους ξέραμε, έρχονται και μας περιβάλλουν με εμπιστοσύνη λέγοντας ότι εμείς πιστεύουμε στις προσπάθειές σας, θέλουμε να επενδύσουμε στην περιοχή σας και θα υποβάλουμε και στην προκήρυξη η οποία είναι σε εξέλιξη το ενδιαφέρον μας για να αποτυπώσουμε αυτό. Είστε ικανοποιημένος να φέρουν επενδύσεις. Επομένως, με μία λέξη, είμαι ικανοποιημένος. Οι συνεργάτες μου είμαστε όλοι στοχοθετημένοι στο ίδιο σημείο. Ικανοποιημένος από τον τρόπο που λειτουργούν οι αντιπεριφερειάρχες, οι υπηρεσίες, είστε με τους γενικούς διευθυντές, είμαστε κοντά ασφαλώς. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να πιέζεις παρά να μόνο να κάνεις συμμετέχοντες ότι έχουμε όλοι μαζί από κοινού ένα στόχο τον οποίο θα πρέπει να υπηρετήσουμε. Και είμαι ικανοποιημένος γι' αυτό και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτά που σχεδιάζουμε για την εσωτερική οργάνωση, για τα έργα μας και ούτω καθεξής. Άλλωστε δεν χρειάστηκε χρόνος προσαρμογής, καθώς τα ζητήματα αυτά ήταν γνωστά και από τις δύο προηγούμενες θητείες μου σε άλλους, με άλλους ρόλους. Και ως Γενικός Διευθυντής της ΑΜΟ και ως Βουλευτής της Δημοκρατίας. Είναι γνωστά. Ωραία. Τώρα, να έρθω λίγο στην κριτική που σας άσκησε η Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Ζεμπιλιάδου για το πρώτο εξάμεινο του Αμανατίδη. Αυτό που κατάφερε ο κύριος Αμανατίδης είναι ενώ ξεκίνησε σαν μια ανεξάρτητη παράταξη μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μετατρέψατε το θεσμό της αυτοδιοίκησης σε κομματική πατερίτσα. Γιατί τον είδαμε αυτή την περίοδο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, να στείνεται εκδηλώσεις όπου παρουσιάζατε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υπουργούς και βέβαια να ανεβαίνετε σε μια εντελώς προεκλογική ομιλία και να προλογίσετε τον Πρωθυπουργό που ήταν εδώ ως πρόεδρος κόμματος λίγες μέρες μετά τις εκλογές. Μας ενόχλησε, είναι κομματικός, έγινε ο θεσμός κομματικό δεκανίκη από έναν ανεξάρτητο προεκλογικά περιφερειάρχη. Αυτό είπε η κυρία Ζεμπιλιάδου, απεντάξατε συνέχεια έργα και δεν παρουσιάσατε ακόμα το στρατηγικό σας σχέδιο. Σας κατηγόρησε ότι είστε κομματικός, κύριε Περιφερειάρχη. Η κυρία Ζεμπιλιάδου θα μπορούσε να πει ότι είμαι και πύραυλος. Δεν σημαίνει ότι είμαι πύραυλος. Άρα λοιπόν, ασκεί την κριτική της με τον τρόπο που αυτή γνωρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, αν τη μια φορά την πιστεύει, με τις πράξεις της δείχνει ότι δεν την πιστεύει γιατί κάνει κάτι άλλο. Όταν οι καταστάσεις είναι διαφορετικές, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, νομίζω και είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι οι συμπολίτες μας έχουν αγκαλιάσει και εμείς το ίδιο αυτούς. Εγώ ξεκίνησα, αν θυμάται καλά, ως πρώην βουλευτής και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μετά διαγράφηκα, επομένως είναι λάθος αυτό που λέει. Εγώ δεν είμαι δεκανίκη κανενός και το έχω αποδείξει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι η ίδια πολλές φορές θέλει να συμπεριφερθεί έτσι. Δεν δέχομαι κανέναν τέτοιον χαρακτηρισμό. Οι συμπολίτες που με γνωρίζουν, γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιώργος και νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται για να, αλλάξουν την προσοχή των συμπολιτών μας. Οι οποίοι συμπολίτες μας αυτό που σκέφτονται είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να γίνουν τα έργα που οραματίζονται για την περιοχή τους και πιστεύουν μόνο σε εμάς ότι μπορούμε να τα κάνουμε και με τη συνδρομή μας. Και εμείς με τη συνδρομή τους. Δεν δέχομαι λοιπόν αυτό το χαρακτηρισμό. Είναι ένας χαρακτηρισμός που εύκολα τον λέει κανείς και επειδή αισθάνεται ότι αυτό είναι έβυχο στα αυτιά των συμπολιτών. Εσείς αισθάνεστε όμως καλά όλη αυτή την περίοδο που είστε κοντά στον Πρωθυπουργό. Ήταν ο Πρωθυπουργός μαζί σας, στη γέφυρα Σερβίων. Ήσασταν μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και με τους υπουργούς. Αισθάνεστε καλά. Σας θυμίζω ότι όταν ήρθε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, ήμουν αυτός που είχε την κεντρική ομιλία. Το ίδιο θα έκανα και αν ήμουν τότε μη διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, κοιτάξτε, εγώ στη ζωή μου έχω αποδείξει και έχω καταδείξει ότι ξέρω να λειτουργώ. Να σέβομαι τους θεσμούς, τους ανθρώπους, να δίνω αξία στην πολιτική και όχι να παίρνω από αυτήν, να δίνω αξία στα προβλήματα των συμπολιτών μου και να προωθώ τα συμφέροντά τους.
Όλα τα άλλα είναι για φθηνή, έτσι, μια κατάσταση την οποία συνηθίζει η κυρία Ζεμπιλιάδου άλλωστε και την οποία δεν θα ήθελα να ακολουθήσω, γιατί πραγματικά δεν εκφράζει κανέναν. Με τις πράξεις μου καταδεικνύω το αντίθετο. Έκανα αποδεκτούς στην περιφέρεια και υποψήφιους άλλων παρατάξεων, βουλευτές άλλων παρατάξεων, και όποιος θέλει έρχεται στην περιφέρεια, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Πιστεύω ότι όποιος έρθει μπορεί να βάλει το λιθαράκι του στην ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Δεν αρνήθηκα κανέναν και επομένως αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει, φαίνεται, καθώς ίσως θα λειτουργούσε διαφορετικά. Μάλιστα. Σας ενοχλεί η κριτική που σας ασκεί και ο κύριος Κασαπίδης και η κυρία Ζεμπιλιάδου? Και πώς βλέπετε το ρόλο της αντιπολίτευσης? Γιατί από το πρώτο, από την ημέρα που αναλάβετε μέχρι και χθες, υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις από την αντιπολίτευση προς το πρόσωπό σας. Δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Ο καθένας βλέπει ότι κάτι έχασε στο πρόσωπό μου. Αυτό φαίνεται. Εγώ δεν θα το ακολουθήσω. Εγώ θέλω το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι πολίτες που μας παρακολουθούν να αισθάνονται ότι συμμετέχουν σε ένα όργανο παραγωγής πολιτικής και όχι ως βάθρο διαμαρτυρίας ή του να βγάλει ο καθένας τα εσώψυχά του. Καθόλου δεν με απασχολεί αυτό, δεν θα το ήθελα και θα κάνω κάθε προσπάθεια να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Κλείνοντας τώρα, τι μήνυμα θα στέλνετε στους Δυτικομακεδόνες που σας βλέπουν? Κλείνει το εξάμεινο, θα δούμε και τη λογοδοσία σας στο επόμενο διάστημα. Πώς θα πορευτείτε το επόμενο χρονικό διάστημα και για τους επόμενους 6 μήνες? Τώρα δεν λέω για την επόμενη χρονιά, κύριε Περιφερειάρχα. Θα πορευτώ με τον ίδιο τρόπο, κοντά στα προβλήματα και στις προοπτικές, κοντά στους συμπολίτες μας, στις άκρες της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στο κέντρο, κοντά στα αστικά κέντρα, δίπλα στους συμπολίτες που έχουν ειδικά προβλήματα, άμεση λύση των προβλημάτων που τους απασχολούν. Το ζήσαμε αυτό σε προηγούμενες περιπτώσεις, να μην τις αναφέρω. Δίπλα στους αγρότες μας, με ομόφωνες αποφάσεις, τις ζήσατε και αυτές. Επομένως, για μένα επιτελώ ένα ρόλο ο οποίος είναι ο ρόλος των συμπολιτών μου. Μάλιστα. Είναι ο ρόλος της ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, για την οποία άλλωστε θα κρυθούμε όλοι εμείς. Και οι οποιασδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται, λαμβάνονται προς όφελος της περιοχής μας, των συμπολιτών μου. Μάλιστα. Ωραία. Και ένα τελευταίο ερώτημα για το χώρο της υγείας. Φιλοξενώντας δύο φορές τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, δηλαδή άνοιξαν πολλά ζητήματα. Νοσοκομείο Κοζάνης, το Λεμαϊδας ΜΕΘ. Ακούστηκε και ο προβληματισμός του Κώστα του Στόκου, του διευθυντή της ΜΕΘ, να μην κλείσει ΜΕΘ. Και πήγε να το συγχαρεί ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Υπουργός εδώ, εκεί που κάθεστε κι εσείς, είπε ότι οποιαδήποτε αλλαγή την επόμενη μέρα στην υγεία στη Δυτική Μακεδονία θα χρειαστεί τη σύμφωνη γνώμη των φορέων και του Περιφερειάρχη και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι θα πορευτούμε? Δεν πιστεύω να δουν την επόμενη μια μέρα ο Υπουργός και να πει ότι προχωράω σε τέτοιες αλλαγές χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Γιώργου του Αμανατίδη. Και των εμπλεκόμενων φορέων, του Τάσου, του Φούντογλου, της κυρίας Ράδου και όλων των εμπλεκόμενων στην υγεία. Είδατε λοιπόν πώς αυτά που λέει η κυρία Ζεμπιλιάδου δεν ισχύουν? Από ένα παράδειγμα που το είπατε μόνος σας. Τι είπε ο Υπουργός? Αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Είπε ο Υπουργός ότι, δεν θα προχωρήσουμε σε αλλαγές στον υγειονομικό χάρτη. Εσείς το θεσμεύεστε αυτό, ότι θα είσαι πιεστικός? Ασφαλώς. Στον υγειονομικό χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον δεν συμφωνεί η περιφέρεια. Και μάλιστα είπε και σε άλλους νομούς ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί βλέπω πόσο σοβαρά η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, του οποίου εκτίμησε την προσέγγιση και τις γνώσεις, και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη επίσης του χωρικού, δηλαδή του κυρίου Φούντογλου, του χωρικού αντιπεριφερειάρχη, της κυρίας Ράνδου και του κυρίου Σαμαρά, είπε ότι βλέπω ότι με έναν επαγγελματικό τρόπο προσεγγίζετε τα θέματα της υγείας, θα είμαι δίπλα σας και μάλιστα από τον τρόπο που σκέφτεστε φαίνεται ότι πήρατε πολύ σοβαρά, γιατί δεν θα είμαστε ίσως σε όλους ευχάριστοι με αυτά τα οποία θα διαπιστώσουμε ή θα προτείνουμε. Και ήδη προχωρούμε στο πρώτο βήμα. Να πω ότι είχαμε κλείσει ένα ραντεβού στην Αθήνα και επειδή είπε ο Υπουργός καλύτερα να ανέβω εγώ, να είμαι δίπλα στους φορείς για να διατυπώσω τις απόψεις μου, και γι' αυτό ήρθε εδώ. Και να πω κλείνοντας ότι ήδη προχωρούμε στην διαδικασία επικαιροποίησης ή αναθεώρησης, όπως θέλετε πάρετε, του υγειονομικού χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας και των προνοιακών δομών, να το προσθέσω. Και το πρώτο βήμα είναι να γίνει μια έρευνα κοινής γνώμης. Ο καθηγητής με τον οποίο θα συνεργαστούμε και ήδη ξεκινήσαμε σαν πρώτο βήμα ήταν να προτείνει
ότι πρέπει να γίνει έρευνα κοινής γνώμης. Μπορεί δηλαδή εμείς, λέει, να αισθανόμαστε, και είναι λογικό αυτό, ότι προσφέρουμε τα πάντα στους συμπολίτες μας, αλλά οι συμπολίτες μας είναι οι κριτές. Και είναι οι κριτές γιατί? Γιατί είναι και οι λήπτες των υπηρεσιών υγείας. Άρα πρέπει να ξέρουμε πώς αυτοί σκέφτονται τις ελλείψεις, πώς φαντάζονται αυτοί ότι μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους, για να πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι ο σχεδιασμός. Ωραία. Και ένα λεπτό ακόμη. Πώς είδατε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών? Αρνητικά και πολύ δυσάρεστα τα ποσοστά με την αποχή και στη Δυτική Μακεδονία, και ειδικά και για την κυβέρνηση και για την Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι. Νομίζω αποτυπώσατε την πραγματικότητα. Και για την αποχή γενικά, δηλαδή, ναι, υπήρχε η αποχή ήταν μεγάλη, που δεν θα έπρεπε να είναι μεγάλη. Γι' αυτό λέμε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να κρίνουν πώς εφαρμόζονται οι πολιτικές όταν δεν είναι ενεργά συμμετέχοντες σε αυτές μέσω την ψήφου τους. Επομένως, είναι μια πρόταση, αν και τώρα που έχουμε πολλοί από τις εκλογές, να συμμετέχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι υπήρχε μια πτώση και στην περιοχή μας, η οποία πτώση σημαίνει ότι πρέπει και το κέντρο να καταλάβει ότι οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες. Στην περιοχή μας πρέπει να υλοποιηθούν τα έργα τα οποία εμείς ως φορείς σκεφτόμαστε και προτείνουμε, και ταυτόχρονα εγώ δεσμεύομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα είμαι διεκδικητικός όσο χρειάζεται, σκληρός όσο χρειάζεται, και να σας αναφέρω παράδειγμα ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος προσέφυγα, εννοώ η παράταξή μας, που προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τους περιβαλλοντικούς όρους της Πτολεμαΐδας, και αυτό έγινε μετά που επανήλθα, όπως λέει η κυρία Ζεμπιλιάδου, στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι αυτός, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι επιστρέψαμε πίσω τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος ότι δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας, προς το αρμόδιο Υπουργείο, και θα έχω επαφές με το Υπουργείο να γίνει δεκτή η άποψή μας. Άρα όλα αυτά τα οποία λέγονται ότι ο Γιώργος Αμανατίδης μπορεί να συμπεριφερθεί διαφορετικά από ως να ήταν ανεξάρτητος περιφερειάρχης, λέω ότι η ανάπτυξη της περιοχής μας είναι ανεξάρτητη. Μάλιστα. Και εκ των πραγμάτων και εγώ θα αγωνιστώ για αυτήν. Ωραία. Κύριε Περιφερειάρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ. Αναπτύξαμε πολλά θέματα, αλλά και το επόμενο διάστημα θα είστε εδώ πάλι για να παρουσιάσουμε στους πολίτες τις παρεμβάσεις, τα έργα και τις δράσεις της Περιφερειακής Αρχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.